ευχαριστούμε την εφορία αχαιοτήτων Δωδεκανήσου και την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Οδείου, τις αρχαιολόγους και τους εργαζόμενους εργαζόμενες στη φύλαξη του χώρου και τη συνεργασία. Ευχαριστούμε το φίλο κύριο Λευτέρη Δρόσο για την προσφορά του. Τους καλεσμένους δεξιοτέχνες μουσικούς Κυριάκο Κουβέτα, Μόρφο Τσαϊρέλη, Γιάννη Νιάχο, Φώτη Βεργόπουλο για την αποδοχή της πρόσκλησης και το μουσικό ταξίδι που θα μας χαρίσουν. Την Αναστασία Χατζικαλίνιου για τη διαμεσολάβηση στην παρουσία του συγκεκριμένου μουσικού σχήματος και τη συμμετοχή της. Τη Φωτεινή Παπακαρτοφύλλη για την ανάγνωση των κειμένων. Το Περιφερειακό Τμήμα ΚΟ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και την Πρόεδρο κυρία Ειρήνη Παναγιωτοπούλου για την έγκριση της παρουσίας εθελοντών διασωστών του Ερυθρού Σταυρού. Τον υπεύθυνο ήχου και φωτισμού κύριο Ξυλουρά. Όπως και τα μέσα ενημέρωσης για τη δημοσιογραφική κάλυψη της εκδήλωσης και βέβαια όλους και όλες εσάς για την παρουσία σας. Μας στενοχωρεί το γεγονός της σύμπτωσης απόψε δύο σχετικών εκδηλώσεων, όμως η συγκεκριμένη είχε εγκριθεί ήδη από το Μάιο. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να έχουμε διακριτικότητα απέναντι στους καλλιτέχνες στη διάρκεια της εκδήλωσης και φυσικά, σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ και φαγητού όπως και τσιγάρου. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Ερασιμότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο κλίμα θα κοιμηθώ και εγώ στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια πολύ σύντομα. Και αυτά επειδή είναι το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παρότι ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για όλους μας, αλλά στο πλαίσιο αυτού του έτους, η Ευρώπη για τον πολιτισμό, το Europe for Culture, έχουν προγραμματιστεί διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις με στόχο να δώσουν στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της. Ουσιαστικά καλούνται και ενθαρρύνονται περισσότερο και κυρίως νέα άτομα να στερνιστούν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Είναι περιττό να αναφέρουμε τη συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αλλήμον αν χρειαζόμασταν επαιτειακό έτος και εκδηλώσεις 10-20 όσες και να κάνουμε για να τιμήσουμε τον πολιτισμό μας και να γιορτάσουμε την πολιτιστική μας παράδοση. Ο πολιτισμός μας βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή επικοινωνία και στην διαλλαγή, αλλά και στην συμπεριφορά μας γενικότερα. Διότι η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει την ταυτότητά μας και δεν βρίσκεται μόνο στη λογοτεχνία, στις τέχνες και στα οικοδομήματα, αλλά και στις παραδόσεις μας, στις ιστορίες που αφηγούμαστε στα παιδιά μας και στις μουσικές που μοιραζόμαστε. Το ρεμπέτικο τραγούδι, το ρεμπέτικο είδος γενικότερα, είναι μέρος της πολιτιστικής μας παράδοσης και κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία να αφηγηθεί. Μέσα από αυτές τις ιστορίες θα αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Και αν δεν θέλουμε αυτός ο ένας εαυτός να χαθεί, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το ρεμπέτικο τραγούδι και να το κληροδοτήσουμε σε επόμενες και μελλοντικές γενιές. Παρόλο που η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο παρελθόν και ότι είναι κάτι στατικό, στην πραγματικότητα εξελίσσεται μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή μας σε αυτήν. Και γιατί όχι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας. Θα παραλείψω κάποια πράγματα που έχω γράψει γιατί ήδη αναφέρθηκα, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς την Ένωση Γυναικών Ελλάδος για τις πρωτοβουλίες της και για τις πολύ ποιοτικές εκδηλώσεις που επιλέγει να κάνει και είμαστε πάντα χαρούμενοι να στηρίζουμε Περιφέρεια Αντίο Αιγαίου τις προτάσεις της και να τη συγχαρώ επίσης για τη συμβολή της στο πολιτιστικό γίγνεσθε του νησιού μας. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους μουσικούς, εξαίρετους μουσικούς που είναι απόψε καλεσμένοι μας, που είναι κοντά μας, αλλά και για την αγάπη και το μεράκι, το μεράκι τους πάνω στο ρεμπέτικο τραγούδι. Να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτισμού της Περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου και τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κάλιστο Διακογεωργίου, που στηρίζει τις επιλογές μας και είναι πάντα δίπλα μας. Την Αναστασία Χατζικαλίνιου, η οποία έχει πάρα πολλές φορές συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως εθελοντικά, και έχει βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι στο πολιτιστικό οικοδόμημα του τόπου μας. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που συμμετέχετε και τιμάτε με την παρουσία σας στις εκδηλώσεις μας. Θα κλείσω αναγκαστικά με κάποιες συστάσεις από τη φύλαξη. Απαγορεύεται, όπως ξέρετε, το ποτό και το φαγητό και το κάπνισμα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν δεν μπορείτε να κλείσετε τα κινητά σας τηλέφωνα, να τα απενεργοποιήσετε. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να περάσετε όμορφα. Καλησπέρα σας.
Buonasera. Το ρεμπέτικο, που ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «ρέμβομαι», που σημαίνει «τριγυρνώ», «ρεμβάζω», είναι το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και άνθησε στις πόλεις και στα λιμάνια της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Σύρου, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Ήταν τόσο πεισματάρικο που στάθηκε ικανό να επιβιώσει μεταξύ των αλλεπάλληλων πολέμων και να ξεφύγει από τις λογοκρισίες. Ταξίδεψε τις αποσκευές των Ελλήνων μεταναστών σε όλον τον κόσμο και παντρεύτηκε τις λαϊκές μουσικές άλλων λαών. Ο Μάνος Κατσιδάκης και Μίκης Θεοδωράκης, κόντρα σε αυτούς που απέρριπταν το είδος ως χαμηλής αισθητικής, το έβγαλαν από τις υπόγειες ταβέρνες και το εισήγαγαν στις μουσικές τους επιλογές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απαλλαγή της ρεμπέτικης μουσικής από τα αρνητικά αξιατά συμφραζόμενα. Ήταν τραγούδια που εκτός από τον έρωτα και τα προβλήματά του, αναφέρθηκαν σε μια σειρά από κοινωνικά θέματα όπως η αδικία, η ανεργία, η προσφυγιά, πιστοποιώντας και τον ρόλο τους ως τραγούδια κοινωνικής διαμαρτυρίας. Το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι σίγουρα δεν θα ήταν ίδιο αν δεν υπήρχαν και οι γυναίκες, που το στόλισαν με την παρουσία τους, το πάλκο, το ομόρφιναν με το χάρισμα και την προσωπικότητά τους, ερμήνευσαν δημιουργίες που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή και με τη συμβολή τους το συνδιαμόρφωσαν μαζί με τους άντρες συναδέλφους τους, αφήνοντάς μας σημαντική κληρονομιά. Όταν στην κυρίως Ελλάδα, λόγω των αντιλήψεων περί των διαφορών των δύο φύλων, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων τελούσε υπό την κυριαρχία του πατέρα ή του συζύγου και υπήρχε ένας κοινωνικός στιγματισμός για τις γυναίκες τραγουδίστριες και χορεύτριες, οι γυναίκες της Μικράς Ασίας, είτε λόγω νοοτροπίας, καθώς ήταν πιο απελευθερωμένες, είτε λόγω ανάγκης, πρωταγωνίστησαν στο ρεμπέτικο και καθόρισαν τη σφραγίδα του. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι μετά την μικρασιατική καταστροφή, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έφεραν μαζί τους ένα πολυπολιτισμικό μουσικό κλίμα και συνέβαλαν μαζί με την εσωτερική μετανάστευση στο μερικό μετασχηματισμό της Ελλάδας από μια αμιγώς αγροτική χώρα σε αστική. Ήταν δηλαδή γυναίκες που έκαναν αυτό που ήθελαν σε μια εποχή που δεν συγχωρούσε τη γυναικεία χειραφέτηση. Δεν πτωούνταν με τη ρετσινιά της αμαρτωλής. Μπήκαν στον αντισυμβατικό κόσμο του ρεμπέτικου και τραγουδούσαν τις επιθυμίες και τους καημούς τους, κόντρα στον κώδικα των απαγορεύσεων. Ήταν οι πιο ελεύθερες γυναικείες υπάρξεις της εποχής, χωρίς απαραίτητα να έχουν την επίγνωση ή αξίωση της πρώιμης φεμινιστικής διεκδίκησης. Γιατί τότε το φεμινιστικό κίνημα βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα, με τους ουβραζέτες να εμφανίζονται σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα την Καλλιρόη Παρέν να εκδίδει την πρώτη φεμινιστική εφημερίδα, την Εφημερίδα των Κυριών. Κοιτάζοντας φωτογραφίες εποχής, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες είναι στο κέντρο, ντυμένες με μοντέρνα, ευρωπαϊκά ρούχα και κάποιες, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις, δεν διστάζουν να ακολουθήσουν την ενδυματολογική μόδα των συντρόφων τους. Στην πορεία των χρόνων, η ανάγκη για γυναικεία παρουσία στο τραγούδι δημιούργησε μια κοινωνική αποδοχή και ένα θαυμασμό, θα λέγαμε, για τις γυναίκες καλλιτέχνες και τον ανεξάρτητο τρόπο ζωής τους. Η οπερέτα, η επιθεώρηση, τα μουσικά καφενεία, καφέ Αμάν, καφέ Σαντάν, οι δίσκοι γραμμοφώνου και το ραδιόφωνο βοήθησαν τις γυναίκες ερμηνεύτριες να σταθούν ως εισάξιες με τους άντρες συναδέλφους τους. Και κατά τη μεταπολεμική περίοδο τώρα, όταν τα ρεμπέτικα μετακινήθηκαν έξω από την περιοχή του Πειραιά, στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, η γυναικεία παρουσία ήταν πια καθολική και απαραίτητη στη σκηνή. Βέβαια, σε μια σύντομη αναφορά, δεν είναι δυνατόν να μνημονεύσουμε όλες εκείνες τις γυναίκες που ενέπνευσαν τους συνθέτες του ρεμπέτικου και οι οποίες σημάδευσαν τη λαϊκή μας μουσική μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 60. Γι' αυτό θα δούμε μερικές από τις κυριότερες εκπροσώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού κατά χρονολογική σειρά με σύντομα βιογραφικά. Οι ελληνικές κοινότητες της Αμερικής για μας σήμερα αποτελούνταν από άντρες που βρέθηκαν εκεί από ανάγκη και γυναίκες